Καλημέρα, καλή εβδομάδα και καλό μήνα. Δευτέρα σήμερα, 1η Ιουνίου 2020. Ας μπούμε με το δεξί στον πρώτο μήνα του καλοκαιριού και στην καινούργια εβδομάδα. Και το πρωινό μας vlog είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον. Ε, μια φίλη διερωτάται εάν είναι ελεγκτική και αν αυτό με ποιο τρόπο μπορεί να δημιουργεί προβλήματα στη σχέση τη, στη σχέση της με τον άντρα της. Θέκλα μου καλημέρα. Σε παρακολουθώ πλέον καθημερινά μέσα από το κανάλι σου και αποτελείς μέρος της καθημερινότητας μου. Σε χτιμώ πολύ. Ευχαριστώ. Είμαι μια γυναίκα που προσπαθώ είτε να σώσω το γάμο μου είτε να χωρίσω. Με τον άντρα μου πάμε μαζί σε θεραπεία ζευγαριού και πολύ καλά κάνετε και πάτε μαζί σε θεραπεία ζευγαριού. Εγώ έκανα και κάποια προσωπικά τεστ για να βγει η διάγνωση. Μήπως έχεις κάνει τεστ προσωπικότητα. κάποιο τεστ προσωπικότητας όπως το MMPI και μου είπαν ότι θέλω να έχω τον έλεγχο των πάντων. Γι' αυτό και δεν μπορώ να πάρω μία απόφαση. Άρα σου έχουν βρει ελεγκτικότητα. Δεν μπορώ να πάρω ρίσκο. Θέλω να ξέρω τι με περιμένει. Κάτι το οποίο δεν είναι εφικτό. Είναι αλήθεια αυτό ότι δεν μπορούμε να ξέρουμε πάντα τι θα μας περιμένει και δεν μπορούμε να ελέγχουμε τη ζωή μας σε όλα. Είμαι ακόμα στην αρχή στη ψυχοθεραπεία την ατομική και στη ψυχοθεραπεία ζευγαριού και δεν ξέρω που θα καταλήξουμε τελικά, αλλά τουλάχιστον προσπαθώ και πολύ καλά κάνεις και πολύ καλά κάνουμε να προσπαθούμε για τους γάμους μας. Ο λόγος που σου γράφω είναι γιατί θα ήθελα να ακούσω τη γνώμη σου για διάφορα θέματα, όπως για αυτό που σου είπα, δηλαδή την ελεκτικότητα, όταν θέλουμε να ελέγχουμε τα πάντα, δηλαδή τι σημαίνει στην ουσία και ποιοι είναι οι τρόποι αποφυγής του. Τι είναι η ελεκτικότητα. Στα αγγλικά υπάρχει η λέξη control freak, την οποία μπορεί να την έχετε ακούσει, που είναι μια λέξη της καθομιλουμένης για να περιγράψει έναν άνθρωπο ο οποίος έχει συμπεριφορά ελεγκτική. Ένας ελεγκτικός άνθρωπος στην ουσία νιώθει τρομερή ανασφάλεια, νιώθει ότι ε, δεν είναι καλά στη ζωή του και ότι χρειάζεται να κάνει πράγματα για να νιώσει καλά. Αυτό μοιάζει λίγο και με τους ψυχαναγκασμούς και τους καταναγκασμούς που σε πολλούς ανθρώπους είναι στοιχεία της προσωπικότητας, χαρακτηριστικά της προσωπικότητας. Να θέλουν να ελέγχουν το περιβάλλον τους, να θέλουν να ελέγχουν την ζωή τους, να θέλουν να ελέγχουν το τι θα γίνει την επόμενη ώρα, την επόμενη μέρα, την επόμενη εβδομάδα, τον επόμενο μήνα. Κάποιοι από εμά γεννιούμαστε. γεννιούμαστε με τέτοια χαρακτηριστικά ελεγκτικότητα. Εγώ προσωπικά ναι, έχω χαρακτηριστικά ελεγκτικότητα στην προσωπικότητα μου τα οποία είχαν αρχίσει να εμφανίζονται από πολύ νεαρή ηλικία και εννοείται ότι όταν ήμουν παιδί και έφηβος, αυτά το έβγαζα στα μαθήματά μου. Για παράδειγμα, ήθελα να είμαι σίγουρη ότι θα κάνω τα μαθήματά μου κάθε μέρα, ότι θα πάω οπωσδήποτε διαβασμένη στο σχολείο, ότι θα είμαι εντάξει στι υποχρεώσει μου. Και αυτό λέω ότι μοιάζει και λίγο με του καταναγκασμού και του ψυχαναγκασμού. Δηλαδή, δεν μπορούσα, αν δεν έκανα τα πάντα που περνούσαν από το χέρι μου, για να ελέγξω το αποτέλεσμα τη ζωή μου. Και εννοείται ότι δεν, απο... έλεγξα το αποτέλεσμα. δεν έλεγξα το αποτέλεσμα, <laughs> αποτέλεσμα τη ζωή μου, μακροπρόθεσμα τουλάχιστον, μεσοπρόθεσμα τουλάχιστον. Γιατί ό,τι και να κάνει εσύ ο ίδιο, όσο και να προσπαθήσει, δεν μπορεί να ελέγξει τα πάντα. Το τι συμβαίνει στη ζωή μα καθημερινά εξαρτάται από εκατομμύρια παράγοντε. Δεν εξαρτάται μόνο από τη δική μα θέληση, από τη δική μα ψυχική και συναισθηματική κατάσταση. Εξαρτάται από του άλλου ανθρώπου με του οποίου είμαστε σε σχέση, από ανθρώπου με του οποίου δεν είμαστε σε σχέση αλλά κάποιες συμπεριφορές τους και κάποιες πράξεις τους θα μας επηρεάσουν. Θυμάμαι τώρα για παράδειγμα μια φίλη η οποία είχε κάνει αίτηση για ένα μεταπτυχιακό, είχε δώσει το βιογραφικό της για ένα μεταπτυχιακό, είχε πολύ καλό βιογραφικό και όταν πήγε στην εξέταση, όταν πήγε στο interview, στην προφορική εξέταση για την επιλογή των υποψηφίων για το διδακτορικό, έφυγε και ήταν πάρα πολύ σίγουρο ότι θα την έπαιρνα στο διδακτορικό. Και μετά δεν την πήραν και όταν το ψάξε καλύτερα έμαθε ότι ε, κάποιο πρόσωπο το οποίο είχε σχέση με εκείνο το πρόγραμμα σπουδών ήταν ένα πρόσωπο που ήταν νέμεσής της. Δηλαδή ήταν μια γυναίκα την οποία την, είχε, την έβρισκε συνέχεια μπροστά τη. ήταν μια γυναίκα που, την αντιπαλευ... που είχε ανταγωνιστικότητα μαζί της. Οπότε έκανε πάρα πολύ καλή προετοιμασία, ε, είχε πολύ καλό βιογραφικό, έκανε την προεργασία της όπως έπρεπε να την κάνει, αλλά τελικά ένας αστάθμητος παράγοντας, όπως ότι η νέμεσής της είχε μια πολύ στενή προσωπική σχέση με ανθρώπους που έτρεχαν το πρόγραμμα, στάθηκε η αιτία για να μην κάνει εκείνο το πτυχιακό. Άρα δεν μπορούσε να ελέγξει τη ζωή της. Δεν μπορεί κανείς να ελέγξει τη ζωή του 100%. Κανείς. Και ψυχολόγος να είσαι. Και... Προγραμματιστή ηλεκτρονικών υπολογιστών να είσαι, ό,τι και να είσαι, το οποίο έχει να κάνει με τα μοντέλα πρόβλεψης συμπεριφορά, μαθηματικό να είσαι. Με τα, με τα μαθηματικά να ασχολείσαι, όπω η φίλη μου η Δόκτωρ Κατε, ε, Κατερίνα Καουρί, η οποία έχει ασχοληθεί και με τα μαθηματικά τη αγάπη. Όσε γνώσει και να έχει, δεν μπορεί να ελέγξει τι θα γίνει στη ζωή σου, επειδή δεν εξαρτάται μόνο από εσένα. Σε ένα γάμο, για παράδειγμα, μπορεί να είσαι παντρεμένο, μπορεί να προσπαθεί να είσαι οκ, okay, να κάνει τι υποχρεώσει σου, να προσπαθεί να είσαι συναισθητικό, ευγενικό, επικοινωνιακό με τον την σύντροφο σου και κάποια στιγμή ο ή η συντροφο σου να αποφασίσουν ότι δεν θέλ, θέλουν να ζουν χωρί εσένα ή να αγαπήσουν, να ερωτευτούν κάποιο άλλο πρόσωπο ή να κάνουν μια ξουζική σχέση που να έχει αποτέλεσμα να χωρίζουν ξαφνικά από σένα. Δεν φταίσαι εσύ γι' αυτό. Φυσικά, εκ των υστέρων, όταν μα συμβεί ένα κακό γεγονό, ένα αρνητικό γεγονό, ερχόμαστε και λειτουργούμε στο στάδιο του πένθου που ονομάζεται διαπραγμάτευση. Λειτουργούμε με τη λογική μα και λένε: Εγώ έφταιγα, λέμε: Εγώ έφταιγα, γιατί επέλεξα αυτόν τον άνθρωπο, αυτή την κοπέλα, η οποία είχε ιστορικό, ότι είχε απαντήσει και τη, μια προηγούμενη σχέση τη. Επέλεξα αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίο ε, είχε στοιχεία στη συμπεριφορά του που έδειχναν ότι είναι παίχτη κλπ, κλπ. Το γεγονό ότι ερχόμαστε εκ των και κάνουμε εκλογήκευση, και προσπαθούμε να, να, βρούμε το δικό μας φταίξιμο για πράγματα που έχουν πάει στη ζωή μας χ, αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε πάντοτε την παντοδυναμία να ελέγχουμε τα πάντα. Πώς μπορούμε να αποφύγουμε την ελεγκτικότητα, Εάν η ελεγκτικότητά μας είναι σε τέτοιο βαθμό που δεν παρεμποδίζει η λειτουργικότητά μας, μπορούμε να την ελέγξουμε μόνοι μας. Εάν παρεμποδίζεται η λειτουργικότητά μας όμως, του στυλ να μην μπορούμε να πάρουμε καμία απόφαση, να είμαστε αναποφάσιστοι, επειδή θέλουμε υποσυνείδητα να επιλέξουμε εκείνη την απόφαση που είναι η πιο καλύτερη για μας και επειδή και αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες που μπορεί να μας επηρεάζουν, μπορεί να μην παίρνουμε καν απόφαση αν η ελεγκτικότητα μας δεν μας αφήνει να ασχοληθούμε επαρκώς με την εργασία μας ή να φροντίσουμε επαρκώς το σπίτι μας ή να φροντίσουμε επαρκώς την προσωπική μας υγιεινή, τότε πρέπει οπωσδήποτε να κάνουμε ψυχοθεραπεία και να δούμε και ένα ψυχίατρο, γιατί όπως είπα υπάρχουν κάποια στοιχεία και συνήθω υπάρχει και συννοσιρότητα μεταξύ ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή και ελεγκτικών στοιχείων στην προσωπικότητα. Μπορεί να χρειαστεί να κάνουμε και μια αντικαταθλιπτική θεραπεία, η οποία είναι η ενδεδειγμένη θεραπεία για ιδιοψυχαναγκαστικά συμπτώματα, την οποία όμω μόνο ψυχία του μπορεί να συνταγογραφήσει. Πώ αποφεύγω να είμαι ελεγκτικό από μόνο μου, Αν δεν πάω στον ειδικό, ε, εντοπίζω ότι έχω αυτό το χαρακτηριστικό παραδέχομαι στον εαυτό μου ότι είμαι control freak, ότι προσπαθώ να ελέγξω τα πάντα και υπενθυμίζω συχνά στον εαυτό μου τις την αλήθεια, ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο, ότι όσες προσπάθειες και να κάνω δεν μπορώ να ελέγξω τα πάντα και επίση βοηθητική είναι η σκέψη ότι Ακόμη και αν δεν έρθουν τα πράγματα όπως τα έχω προγραμματίσει, όπως θα ήθελα να τα προγραμματίσω, στο τέλος της ημέρας μπορεί να είναι πολύ καλύτερα για μένα. Εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό να αφινόμαστε στη ροή της ζωής, όχι με την έννοια του να, παρετ... να, παρετούμαστε και να μην προσπαθούμε για το καλύτερο, να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας και από εκεί και πέρα να το αφήνουμε στο σύμπαν, να το αφήνουμε στο Θεό, όσοι πιστεύουμε στο Θεό, να το αφήνουμε στη φύση που μέσα στη σοφία της θα αφήσει να εξελιχθεί καλύτερη δυνατή πορεία για όλους μας και... Έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι την τύχη μας τη φτιάχνουμε μόνοι μας και πραγματικά τυχεροί άνθρωποι είναι εκείνοι οι οποίοι αν του δώσει λεμόνια, θα φτιάξουν λεμονάδα. Δηλαδή, κάτι αρνητικό που θα συμβεί στη ζωή του, κάτι ξαφνικό, απρόπτο που θα του κάνει να χάσουν τον έλεγχο, μπορούν να το χρησιμοποιήσουν για να επανακτήσουν τον έλεγχο στη ζωή του και να μεγαλουργήσουν. Δεν είναι αρνητικό πράγμα να έχει έλεγχο στη ζωή σου και στον εαυτό σου. Η υπερβολή είναι αρνητική. Δηλαδή, το να πει δεν με νοιάζει, ό,τι θέλει, α γίνει, δεν με νοιάζει πώ μου συμπεριφέρεται ο Τάδε, πώ μου συμπεριφέρεται ο... ο, Δίνα. Δεν με νοιάζει τι μου συμβαίνει στη δουλειά, γιατί εγώ δεν θέλω να είμαι ελεκτικό. Αυτό δεν σε βοηθάει να προχωρήσει. σα ίσα σε κάνει και ένα ωραίο το θύμα. Προσπαθούμε να ελέγξουμε μέχρι εκεί που μπορούμε. Δηλαδή χρειάζεται μετριασμό εδώ πέρα και διάκριση. Ποια είναι η χρυσή τομή. Μέχρι πού σταματάει η ελεκτικότητα η φυσιολογική, που έχει να κάνει με τη μαχητικότητα και την προσπάθεια καλυτέρευσης της ζωής και πού ξεκινάει η ελεγκτικότητα η οποία μας παρεμποδίζει τη λειτουργικότητα μας. Και το βασικό κριτήριο είναι αν παρεμποδίζει τη λειτουργικότητα μας, αν δυσκολεύεται ο ύπνος μας, το φαγητό μας, ε, η ικανότητα μας να εκτελέσουμε την εργασία μας, να είμαστε εντάξει στις υποχρεώσεις μας ή στους ρόλους που έχουμε αναλάβει κλπ. κλπ. Έχει και άλλα ερωτήματα, φίλοι. Επίση θα ήθελα να ακούσω τη γνώμη σου για τη φοβία του να αφήσει έναν συμβατικό γάμο γιατί οι άνθρωποι, και βάζω και τον εαυτό μου μέσα, φοβούνται τόσο πολύ. Ε, θα, ήταν παράδοξο, θα ήταν παράδοξο να μην φόβονταν κάποιο να χωρίσει. Ο γάμος στην κοινωνία μας είναι υπερτιμημένος. Ε, και στην Κύπρο και στην Ελλάδα το να παντρευτεί κάποιο και να είναι μέσα σε γάμο θεωρείται σπουδαίο κοινωνικό προσόν. Είτε μας αρέσει είτε όχι. Δηλαδή, ζούμε σε μια κοινωνία που ευνοεί το γάμο, που ευνοεί του ανθρώπου που είναι μέσα σε γάμο, που οι άνθρωποι που είναι μέσα σε γάμο έχουν περισσότερα δικαιώματα ή περισσότερη κοινωνική αναγνώριση από αυτού που δεν είναι μέσα σε γάμο. Ε, και έχουμε και την ψευδέστηση μέσα μα, έχουμε πιστέψει σε αυτή την πεποίθηση που μα έχουν επιβάλει και υποβάλει τόσο η διαπαιδαγώγησή μα, όσο και η pop κουλτούρα, ότι άμα είσαι παντρεμένο, σα ευτυχισμένο, no matter what. Στην πραγματικότητα όμω, ο γάμο είναι κάτι ουδέτερο. Μπορεί να έχεις έναν καλό γάμο που να είσαι ευτυχισμένο και να ανθίζεις και να εξελίσσεσαι και να είσαι καλά μέσα σε έναν υγιή γάμο. Μπορεί να έχεις όμως και ένα γάμο που να μην είναι υγιής, που να είναι συμβατικό όπως τον περιγράφεις εσύ, που να είναι μη γάμος και σε αυτό να μαραζώνεις, να χάνεις ενέργεια, να χάνεις δημιουργικότητα και να μην είσαι καλά. Ε, φοβόμαστε να αφήσουμε ένα γάμο, ένα οποιοδήποτε γάμο, Νομίζω καθένας για τους δικούς του λόγους, αλλά ένας λόγος ο καθένα για του δικού του λόγου, αλλά ένα λόγο ο οποίο βρίσκω, βρίσκω ότι υπάρχει συχνά κοινό στου ανθρώπου που δυσκολεύονται να χωρίσουν είναι ο φόβο τη μοναξιά από τη μια και ο φόβο τη κοινωνική απόρριψη από την άλλη. Τι θα πει ο κόσμο, θα πούν ότι δεν τα έχω καταφέρει, ειδικά αν είμαστε και σε κάποια ηλικία που σίγουρα θα έχουμε στο ενεργητικό μα ή κάποια σχέση που έχουμε χωρίσει προηγούμενη, κάποιο αραβόνα ή κάποιο άλλο γάμο, να σκεφτόμαστε πού πω, πω, θα πούν αυτή έχει πρόβλημα, αυτό έχει πρόβλημα. Παντρεύτηκε μια φορά χώρισε, παντρεύτηκε δεύτερη φορά χώρισε. Αραβωνιάστηκε μια φορά χώρισε, αραβωνιάστηκε δεύτερη φορά χώρισε. Ή έκανε μια μακροχρονιά σχέση χώρε, ή έκανε άλλη μακροχρονιά σχέση χώρε. Δυστυχώ μα επηρεάζει η άποψη που μπορεί να έχει η κοινωνία για μα, χωρί να σημαίνει όμω ότι δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι για να το αλλάξουμε. Εδώ σου χρειάζεται η ελεγκτικότητα, για να ελέγξει την κατάσταση και να ελέγξει την αφήγηση. Το να χωρίσει μια γυναίκα ή το να χωρίσει ένα άντρα δεν σημαίνει αποτυχία σύναψη σχέσεων. σα-ίσα -ίσα αυτοί που έχουν τη δυνατότητα να συνάπτουν σχέσει υγιή, δεν μπορούν να παραμείνουν μέσα σε μια κατάσταση που δεν είναι υγιή. Αυτοί που μπορούν και παραμένουν σε μη υγιεί καταστάσει, συνήθω είναι αυτοί οι οποίοι δεν ξέρουν πώ να σχετιστούν. Και επειδή δεν είναι ικανοί για να σχετιστούν υγιώ, Ό,τι και αν τους δώσεις θα το χάψουν και δεν θα κάνουν και παράπονο. δεν, δεν είναι εύκολο να πάρεις μια τέτοια απόφαση. Πολλές φορές να χωρίσεις, πολλές φορές συναντάμε ανθρώπους οι οποίοι θα έπρεπε κανονικά να είχαν τα μάτια τους ανοιχτά, είτε λόγω μόρφωση, είτε λόγω εμπειριών προηγουμένων της ζωής τους, είτε λόγω κοινωνικής παιδείας που έχουν και να καταλάβαινε για παράδειγμα ότι ...ζουν ένα ψέμα ή ζουν μια κοροϊδία... Π.χ. ένα άντρα ο οποίο ε, ε, έχει καταφέρει σε μια ηλικία, ξέρω εγώ στα 40, στα 45, να έχει μια ικανή περιουσία, καλή οικονομική κατάσταση, ο οποίο ε, έχει μπει σε σχέση με μια γυναίκα που τον έχει προσεγγίσει για τα χρήματα του, ε, ένα έξυπνο επιχειρηματία και δυναμικό, σαφώ καταλαβαίνει με τη λογική του ότι άλλοι τον θέλει για τα χρήματα. Όμω, Υπάρχει πάντα αυτό το element, το στοιχείο του έρωτα, ο οποίος τυφλώνει και ενώ ξέρεις και βλέπεις, και ενώ θα έπρεπε να ξέρεις, θα έπρεπε να συνειδητοποιείς ότι αυτή είναι μαζί σου για το συμφέρον ή αυτός είναι μαζί σου για το συμφέρον, αρνείσαι να το παραδεχθεί στον ίδιο σου τον εαυτό και αρνείσαι να επιτρέψει τον εαυτό σου να ελευθερωθεί. Βλέπω τώρα στην οθόνη το περιστέρι που ελευθερώνεται και αποκτά τρομερό συμβολισμό. Βλέπετε εδώ κάτω είναι ε, ο, μόλις και πάει να βγει από το καλούπι του. Εδώ έχει βγει λίγο και εδώ έχει πετάξει ελεύθερο. Ε, και σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να έρθει ο ακατάλληλος σύντροφος να πάρει την απόφαση για χωρισμό και να βρεθεί, να βρεθεί αυτός που θα έπρεπε να το δει από προηγουμένω ότι η κατάσταση δεν πάει καλά και φοβόταν να χωρίσει, να βρεθεί πρωτοτελεσμένο γεγονότο. Εμένα η γνώμη μου είναι ότι είναι καλύτερα να μην αφήνουμε τα πράγματα να φτάσουν σε οριακά σημεία, δηλαδή να μην ανεχόμαστε μέσα στις σχέσεις μας κακοποίηση ψυχική, να μην ανεχόμαστε bullying μέσα στις σχέσεις μας, να μην ανεχόμαστε συμπεριφορέ συμπεριφορές παράδοξες και κακοποιητικές και να μην περιμένουμε ο κάθε ένας που δεν μας αγαπάει να έρθει να μας χωρίσει αυτός από τη στιγμή που βλέπουμε ότι ο γάμος είναι συμβατικό όπως γράφεις ή δεν είναι υγιής γάμος, είναι καλύτερη ιδέα, ειδικά εμείς οι ελεγκτικοί άνθρωποι, να το τελειώνουμε μόνοι μας. Καλή ιδέα. Τώρα δεν ξέρω αν σε βοηθάει αυτό το να πάρει την απόφαση. Αυτές είναι, αυτή είναι η γνώμη μου, γιατί οι άνθρωποι φοβούνται. Και τέλο, θα ήθελα να ακούσω τη γνώμη σου για τη σεξουαλικότητα. Για γυναίκε που δεν καταφέρνουν να έρθουν σε οργασμό με τη δίσδυση, χωρί να έχουν παθολογικό πρόβλημα. Σε ευχαριστώ πολύ που με άκουσες για ακόμα μια φορά και να είσαι πάντα καλά. Τώρα, αυτό το θέμα δεν μπορώ να μιλήσω γενικά. Για το, γιατί μια γυναίκα δεν καταφέρνει να ολοκληρώσει με τη δίσδυση. Το πρώτο πράγμα στο οποίο πάει το μυαλό μου είναι ότι δεν είναι ερωτευμένη με τον άνδρα με τον οποίο έχει ερωτική επαφή. Και αν μιλάς για τον εαυτό σου και αν μιλάς για τη σχέση σου που είσαι σε ένα συμβατικό γάμο όπως γράφεις και φοβάσαι να χωρίσεις, το τελευταίο πράγμα που θα περίμενε από την κατάστασή σου είναι να έχεις και ολοκλήρωση ερωτική. Αυτό ισχύει και για τις γυναίκες και για τους άνδρες. Ε, δεν, δεν είναι μόνο για τις γυναίκες, υπάρχουν και άνδρες οι οποίοι έχουν την ευαισθησία, η οποία η ευαισθησία όπως έχουμε εξηγήσει και σε πρόσφατα βλόξη είναι προσών. Και είναι δείγμα και ψηλή συναισθηματική νοημοσύνη, αλλά και προδιάθεση για ανάπτυξη ακόμη ψηλότερη συναισθηματική νοημοσύνη, οι οποίοι δεν είναι ζώα, δεν λειτουργούσαν τα ζώα, δεν λειτουργούσαν μηχανέ και δεν μπορούν να ολοκληρώσουν ή να ξεκινήσουν την ερωτική επαφή με έναν άνθρωπο που δεν του ενώνει πραγματική αγάπη και αληθινό έρωτα. Τι να είσαι καλά, αγαπημένη μου, εύχομαι να το ξετυλίξει το κουβάρι ή να το έχει ήδη ξετυλίξει αυτή το καιρό που έχει την επιστολή. Και εύχομαι να πάρει πραγματικά στη ζωή, σου, στη ζωή σου στα χέρια σου, όχι με ελεγκτικό τρόπο, αλλά με ευχάριστο και όμορφο τρόπο. Να μπορεί να χαίρεσαι τη ζωή. Είδατε, σήμερα έχουμε μια θετική ιστορία. Μια ιστορία μα έδωσε την ευκαιρία να μάθουμε και να προβληματιστούμε δημιουργικά, θέλω να πιστεύω, πολύ πιο αισιόδοξη από τη χθεσινή το πρωί. Φιλιά!